υπεύθυνη και σοβαρή στάση που δείξατε όλοι σας, που δείξαμε μάλλον όλοι μας καθ' όλη αυτή τη διάρκεια του κορονοϊού. Μέχρι στιγμής βγήκαμε αλόφιτοι και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι που θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί κατά μένα δεν έχει λήξει αυτή η ιστορία του κορονοϊού, θα παραμείνουμε το ίδιο αλόφιτοι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να ευχηθώ πραστικά, κύριε Κουτσίδη, για το ατύχημα που είχατε. Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες πληροφορηθήκαμε και μάλιστα συγκεκριμένα την Πέμπτη το βράδυ από τα μέσα ενημέρωσης την άφιξη κι άλλων προσφύγων μεταναστών. Μεταφέρθηκαν σε διάφορα καταλήματα αυτό το πληροφορηθήκαμε ανεπίσημα. Ουδείς γνωρίζει τι αριθμός, τι ήρθαν, πώς ήρθαν και γιατί. Σε αλλεπάντες οχλήσεις που είχα προς τα διάφορα υπουργεία, το ΜΕΝ Υπουργείο παραδέχεται ότι εμείς έχουμε 742 συγκεκριμένα, αναφέρω τον αριθμό, και αυτά είναι λόγια του Γενικού Διευθυντού του Γραφείου του κ. Μηταράκη του Υπουργού και κανένα παραπάνω. Το πρόγραμμα φιλοξενία λέει εμείς έχουμε τους δικούς μας, δεν έχουμε σχέση με το Υπουργείο. Ποιος είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή, ούτε το Υπουργείο θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του, ούτε το πρόγραμμα φιλοξενία. Κατ' εμέ είναι και οι δυο, και απλώς θέλουν να παίζουν τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον χωρίς να δίνουν σαφέστατες απαντήσεις. Μετά την πρόσφατη μεταφορά στα ξενοδοχειακά καταλήγματα των γραφενών, νέου αριθμού ετούν των άσχημων μεταναστών, χωρίς καμία ενημέρωση του Δήμου Γραφενών από επίσημο θεσμικό όργανο και λαμβανομένων υπόψη ότι πρώτον, ο αριθμός των φιλοξενούμενων ετούν των άσχημων μεταναστών σε καταλήγματα των γραφενών είναι συνεχώς αυξανόμενος κατά πολύ πέρα των δοθέντων ορίων, έχοντας ξεπεράσει πλέον τα 1.300 άτομα. Η επίσημη πολιτεία δεν παρέχει καμία ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων φιλοξενίας, τόσο όσο προς το χρονοδιάγραμμα παραμονής, όσο και για την ευθύνη διαχείρισης τους ενώ άγνωστος παραμένει ο ρόλος της δομής των γραβενών. Τρίτον, η αναλογικότητα φιλοξενούμενων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν τηρείται ούτε κατ' επίφαση. Τέταρτον, οι προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Γραφενών επί του Θέβοντος 211 του 2016, 374 του 2019 και 25 του 2020 αγνοούνται από όλους επιδεικτικά. Πέμπτον, το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλο συντηρητικό πλήγμα. Έκτο, η νομιμότητα του τρόπου φιλοξενίας των ετών των άσχημων σε καταλήμματα που αδειοδοτήθηκαν να λειτουργούν για άλλους σκοπούς, η κατανόμου δυναμικότητά τους και η τήρηση των σχετικών δημόσιας υγείας παραμένουν υπό διαρεύνηση. Εδώ να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή κατέθεσα καταγγελία στην αστυνομία και επισκέφθηκα και ο ίδιος την κυρία Σεγγελέα για να την ενημερώσω και να ληφθούν και να διερευνηθούν τα πάντα πώς και γιατί. Η πληροφόρηση ότι σε οικισμούς και στην πόλη των Γραβενών άρχισαν να διατίθενται και οικίες για φιλοξενία σε φιλοξενούμενους των εν λόγω προγραμμάτων χωρίς επίσης καμία επίσημη ενημέρωση. 8. Η απουσία εκ μέρους της επίσημης πολιτείας οποιοδήποτε προγράμματος να στηρίξει το πληττόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, καθώς και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν συμπληρωματικά και νησικά των ξενοδοχειακών καταλημάτων της περιοχής. Και ένατον, η αναγκαιότητα ενίσχυσης των νοσοκομείων Γραβενών σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, καθώς και χρήματα, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις νοσηλείας των φιλοξενούμενων στη δομή των Γραβενών. Εδώ ήμασταν όλοι μας, όταν ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας μας ενημέρωνε και μας έλεγε ότι το νοσοκομείο από το φθινόπωρο ακόμα ήταν εκτός προϋπολογισμού λόγω των εξόδων που είχαν και τους πρόσφυγες. Και το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να προσλάβουν επικουρικούς γιατρούς, γιατί όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, όλοι οι επικουρικοί γιατροί πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αφού ενημερωθεί από εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς που έχουν κληθεί στην κατεπίκουσα συνεδρίαση, καλείται να αποφασίσει σχετικά με τις δράσεις και ενέργειες που πρέπει να αναπτύξει με γνώμονα την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Γραφενών, των δημοτών του
και του τόπου, από δραστηριότητα της πολιτείας που πλήττει τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα της περιοχής, παραβλέποντας ότι τα γραβένα συνεισέφεραν από την πρώτη στιγμή στην αντιμετώπιση του εθνικού ζητήματος, σηκώνοντας μάλιστα το μεγαλύτερο βάρος, πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί. Προτείνω λοιπόν να ζητήσει ο Δήμος Δρεβανών τη σύγκλαση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση του ολόκληρου θέματος. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Τα γραβένα, το γνωρίζουμε όλοι μας, σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Είναι ο μικρότερος νομός και σηκώνει ο Δήμος Δρεβανών, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος από όλη την περιφέρεια. Ζητάμε απλά δικαιοσύνη και ισονομία. Εδώ θα πρέπει να καθίσουμε κάτω και η πρότασή μου είναι ξεκάθαρη. Ότι όλοι μας στη Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και αναλογικά, επαναλαμβάνω αναλογικά, να δεχτούμε. Να δεχτούμε ναι, και παραπάνω. Και παραπάνω τις άγρια. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί τα γρεβενά να έχουν κρατήσει τους άκρους του Πόξ, δηλαδή. Πού έχουμε, όπως στέλνουμε στη Δυτική Μακεδονία, στα γρεβενά. Κάθε μέρα ακούμε διάφορα. Επίσημη ενημέρωση από κανέναν. Δεύτερον, να τροφεί ο Δήμος σε νομικές ενέργειες προκειμένου να δικαιωθεί το πάγιο και δίκαιο αίτημα του Δήμου μας για ισοκατανομή σε επαναλαδικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος και ειδικότερα να αναθέσει στο νομικό προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την τήρηση της αναλογικότητας ανά περιφέρεια και ένα Δήμο. Και τρίτον, να αποφασίσει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια επιχειρήσει σκόπιμη για τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Ευχαριστώ.